ζήτημα αφορά άμεσα τους εργαζομένους, τα λαϊκά στρώματα, αφορά το χρόνο του εργαζόμενου και στη δουλειά του αλλά και εκτός δουλειάς. Έχει να κάνει δηλαδή με τη μετακίνηση από το σπίτι και τις δραστηριότητες του στη μετακίνησή του, για τα παιδιά του κλπ. Έχει να κάνει με το πώς θα δουλεύει και με τι εμπόδια θα υπάρχουν πλέον στην καθημερινότητά του. Κατά συνέπεια, ένα ζήτημα που μας καίει γενικά για την καθημερινότητα και τον ελεύθερο χρόνο μας. Αυτό το χρόνο που όλες οι κυβερνήσεις εφαρμόζουν με πολιτικές για να περιορίσουν το χρόνο με νόμους του Χατζηδάκη, του Γεωργιάδη κλπ. Οι ίδιες οι πολιτικές που υπηρετούν το κέρδος έρχονται τώρα να ρημάξουν και την πόλη για τα κέρδη κάποιων μονοπωλιακών ομίλων. Αυτό είναι αιτία πολέμου για μας. Στον κλάδο μας οι επιπτώσεις φαίνονται ήδη. Οι διανομής δυσκολεύονται αρκετά για να τα βγάλουν πέρα. Τραγική η ηρωνία, το χθεσινό ατύχημα που είχε ο συνάδελφος μισθωτός της ΙΦΟΥΤ μπροστά στο Υπουργείο, εκεί που καταλήγουν όλες οι κινητοποιήσεις και οι απεργιακές κινητοποιήσεις από το σωματείο μας και από όλα τα σωματεία, και του ΣΕΤΕΠΕ και των εμπορευμαλλήνων και της υγείας. Είναι άλλο πράγμα να αντιμετωπίζει, άλλο πράγμα να έχει ένα μποτιλιάρισμα μια κεντρική αρτηρία και άλλο να πηγαίνουμε από τα στενά και άλλο να υπάρχει κομφούζιο που σε όλη την πόλη, από Καλαμαριά μέχρι τον Εύος μου. Οι παραδόσεις των παραγγελιών δυσκολεύουν αρκετά. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ. Ενώ ήδη για το κέρδος των πλατφορμών ή των επιστημιστικών καταστημάτων πιέζονται οι διανομής για γρήγορη παράδοση. Φανταστείτε τι έχει να γίνει τώρα από την Τούμπα μέχρι το κέντρο. Θα γίνεται σε μισή ώρα η παράδοση, ίσως και περισσότερο. Η φθορά στα μηχανάκια επιβαρύνει τους διανομής και έρχεται πιο συχνή, πιο γρήγορα. Ο ψυχολογικός παράγοντας επίσης θα επηρεαστεί με το στρες να χτυπάει στο κόκκινο. Όταν ένας συνάδελφος είτε σε πλατφόρμα είτε σε επιστημιστικό κατάστημα θα ξεκινάει 8 ή 10 ώρες βάρδια, βλέποντας ουρές χιλιόμετρων και γνωρίζοντας ότι θα έχει για αυτές τις ώρες την πίεση του εργοδότη. Ο κίνδυνος ατυχήματος αυξάνεται και αυτό είναι κατανοητό γιατί. Οι συνάδελφοί μας που εργάζονται στα παρασκευαστήρια ζαχαροπλαστικής και ο κύριος Όγκος που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης, πολλοί από αυτούς μένουν στο κέντρο ακόμα και δυτικά. Τις αποστάσεις που θα διανύσουν στο σπίτι και αντίστροφα θα τις διπλασιάσουν χρονικά. Έχει άμεση επίπτωση, όπως είπαμε, εισαγωγικά στον ελεύθερο χρόνο τους. Τα έξοδα της βενζίνης, της πανάκριβης, αυξάνονται και είναι άλλο να είσαι με μια πέμπτη ταχύτητα, ενδεχομένως και άλλο με πρώτη Δευτέρα. Ενδεχομένως θα υπάρξει παρέμβαση της εργοδοσίας στα ωράρια. Ήδη έγινε κάτι τέτοιο σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ. Αυτό θα έχει σαν επίπτωση οι εργαζόμενοι να μην ξέρουν πότε πιάνουν δουλειά, πότε σχολάνε και πότε πάνε σπίτι τους. Με την αντικοποίηση στα μεγάλα παρασκευαστήρια να χτυπάει στο κόκκινο, όλοι αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις που θα έχει στην προσωπική του ζωή. Επίσης, επειδή δεν είναι όλοι οδηγοί, η κατάσταση με τον ΑΣ θα χειροτερέψει. Πράγμα που σημαίνει ότι οι συνάδελφοι που παίρνουν το λεωφορείο για να κάνουν το σπίτι δουλειά θα ταλαιπωρηθούν ακόμα περισσότερο. Ήδη η κατάσταση είναι τραγική. Δεν θέλουμε να σταθούμε λεπτομεριακά στις επιπτώσεις της καθημερινότητας. Δεν θα έχουν οι διανομείς και οι λατζιέρες την αποκλειστικότητα της ταλαιπωρίας από τις εργασίες του flyover. Ένα έργο που γίνεται με τη λογική πάνω και όπου βγει, χωρίς να παίρνει υπόψη τη ζωή των κατοίκων της πόλης, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί το μετρό, χωρίς λεωφορεία, χωρίς προσωπικό στον ΟΑΣΤ. Και αναφερόμαστε σε αυτά όχι για να κλαίμε τη μοίρα μας. Εδώ φανερώνεται ότι χρειάζεται πάλι στους χώρους δουλειάς. Το συγκεκριμένο έργο έχει μπροστά στα αιτήματα και σε ό,τι έχει να κάνει για το συγκεκριμένο έργο. Ενημέρωση του κόσμου να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι μέσα από το σωματείο τους. Στα σωματεία μας διεκδικούμε οι εργαζόμενοι στα παρασκευαστήρια να μεταβαίνουν στη δουλειά και στο σπίτι με λεωφορεία της εταιρείας. Καμιά βλαπτική μεταβολή στα ωράρια των συναδέλφων για τους διανομείς, προστασία της εργασίας τους, καμιά πίεση από την πλευρά της εργοδοσίας. Τώρα φαίνεται πιο επίκαιρο
το πάγιο αίτημα των σωματείων μας να αναλάβουν οι εργοδότες τα έξοδα συντήρησης και βενζίνης, αυξήσεις στους μισθούς μας, υπογραφή των επιχειρησιακών συμβάσεων για να αντιμετωπιστεί το βάρος των εξόδων μετακινήσεων και της αύξησης της ακρίβειας. Για αυτά τα ζητήματα θα προχωρήσουμε σε περιοδίες και σε συσκέψεις με εργαζόμενους, κυρίως από αυτούς που θίγουν το περισσότερο. Καθημερινά εξάλλου αναδεικνύουμε το ζήτημα, δεν μένουμε μόνο στην καταγραφή των γεγονότων. Έχει σημασία να κάνουν δική τους την υπόθεση οι εργαζόμενοι.